Όπως ξέρετε και συμβαίνει σε όλους τους δήμους της χώρας, ειδικά την τελευταία 12ετία, με την συνεχιζόμενη περικοπή της χρηματοδότησης των δήμων, έχουμε μια σειρά συνεπειών σε αυτούς, όπως ένα μεγάλο μέρος αυτού είναι η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Στους δήμους μας, ειδικά η υπηρεσία καθαριότητας και των δύο δήμων, λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό με συμβασιούχους, δηλαδή παρατασιούχους, συμβάσεις COVID, συμβάσεις εκτάτων αναγκών. Στο Δήμο Ιστίας Εδιψού, μεγάλο κομμάτι της αποκομιδής απορριμμάτων έχει δοθεί σε ιδιώτη, με το Δήμο να κρατά την αποκομιδή σε κάποια ορεινά χωριά, επειδή είναι ασύμφορα για τον ιδιώτη. Επίσης, εκεί ο Δήμαρχος έτρεξε κατευθείαν να αποσύρει το μεγαλύτερο κομμάτι του στόλου των οχημάτων, που βέβαια ήταν και αυτός παλιός, αλλά τουλάχιστον ήταν ένα στόλος που θα μπορούσε να... που δούλευε. Και αυτό έχει σαν συνέπεια ότι αν κάποια στιγμή θα πρέπει να ξαναπαρασυσταθεί η υπηρεσία καθαριότητας, δεν θα υπάρχει στόλος. Οπότε το κόστος θα είναι δυσβάσταχτο. Στο Δήμο Ματωτήλου Σαγάνας, που εργάζομαι κι εγώ, ο στόλος είναι παλιός. Εκτός από ένα αυτοκίνητο, νομίζω, που έχουμε πάρει τον τελευταίο χρόνο, είναι παλιός, ασυντήρωτος. Καταρχήν, δεν έχουμε στο Δήμο μας μηχανικό συντηρητή. Και όλο αυτό περνάει και από τα χέρια των οδηγών και των εργαζομένων. Μετά, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό σε αυτές τις υπηρεσίες. Οι περισσότεροι ξέρουν ότι τα τελευταία 10 χρόνια ειδικά έχουν χαθεί πάνω από 50 ζωές σε εργατικά ατυχήματα στις υπηρεσίες καθαριότητας και σε άλλες εξωτερικές υπηρεσίες των Δήμων. Και έχουν γίνει και εκατοντάδες εργατικά ατυχήματα. Αυτό είναι μια συνέπεια σε αυτό, πέρα από την έλλειψη περισσότερες φορές μέτρων προστασίας. Πέρα από τα ασυντήρητα αυτοκίνητα, πέρα από αυτά τα πράγματα, είναι και η έλλειψη εμπειρίας του προσωπικού. Όταν συνέχεια κάθε 4, 5, 6 και 8 μήνες αλλάζει το προσωπικό, μέχρι ο άλλος θα εκπαιδευτεί να μάθει πώς θα στέκεται πάνω στο πίσω στο αυτοκίνητο, πώς, φεύγει. Οπότε είμαστε συνέχεια σε μια κατάσταση ότι πάντα έχουμε ανεκπαιδευτό προσωπικό σαν συνοδούς. Μετά, πριν από 3 χρόνια έγιναν κάποιες προσλήψεις με την 3K. Αυτό δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Παρόλο που η προηγούμενη κυβέρνηση πανηγύριζε ότι γίνανε 8-9.000 προσλήψεις. Αν έρθετε να δείτε εδώ στο Δήμο μας, πάλι οι παρατασιούχοι που είχαν ξεκινήσει την τότε διαμαρτυρία και φτάσαμε στην 3K, πάλι αυτοί δουλεύουν χωρίς να έχουν προσληφθεί, γιατί ήταν έτσι ο διαγωνισμός που τους πέταξε έξω και το 80% που δεν έγινε πήρε έξω. Αλλά εμείς πάλι με αυτούς δουλεύουμε. Προσωπικό δεν υπάρχει. Γι' αυτό, σαν σωματείο, ζητάμε την άμεση μετατροπή των συμβάσεών τους σε ορίστου χρόνου, χωρίς όρους προϋποθέσεις, κατευθείαν. Επίσης, ζητάμε την προκήρυξη και πλήρωση όλων των καινών οργανικών θέσεων. Γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων ή έχουμε και συνταξιοδοτήσεις συναδέλφων που είναι τα επόμενα χρόνια και καμιά θέση δεν έχει αναπληρωθεί. Είτε θέλετε με το παλιό νόμο 5 αποχωρήσεις για μια πρόσληψη, μαζί με τις ενδιαφέρει. Χωρίς κανέναν όρο να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις. Τέλος, τελειώνοντας, να ξέρετε ότι εμείς όλοι οι εργαζόμενοι στους Δήμους και στο δικό μας και σε όλους τους Δήμους παλεύουμε για το δημόσιο χαρακτήρα που πρέπει να έχουν οι υπηρεσίες των Δήμων. Και ενάντια σε οποιαδήποτε ιδιωτικοποίηση, είτε εδώ είτε αλλού. Και όπως έχει δείξει και η ιστορία, οι ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών ή όπου και να γίνονται, στο τέλος φέρνουν χαράτσομα μεγαλύτερο στάδιο της λαϊκής. Ευχαριστώ.